Με καλό μάτι βλέπει τη δημιουργία ενός μικρού κοινοκομείου στο Δήμο Συντικής η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Το θέμα προέκυψε μετά από κοινό αίτημα που κατέθεσαν ο Δήμος Συντικής και ο Φιλοζωικός Σύλλογος της περιοχής Φιλοσύντικες για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των παλαιών σφαγείων σιδηροκάστρου με στόχο τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων. Ο συγκεκριμένος Δήμος και με τη συνεργασία των παιδιών που ασχολούνται εντελώς εθελοντικά με τα μικρά ζώα και με το πρόγραμμα του περίφημου νόμου 4039, ζήτησαν έναν χώρο μικρό από το παλιό σε αχρηστία αυτή τη στιγμή σφαγείο του Δήμου του Σιδηροκάστρου του παλιού να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Προσωπική μας άποψη είναι ναι, μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι μια εγκατάσταση η οποία είναι πλήρως, έχει τα πάντα, είναι πλήρως περιφραγμένη και απλά έγινε το αίτημα, υπάρχουν όλες εκείνες οι συνεργασίες μεταξύ του Συλλόγου και του Δήμου, υπάρχει και μια σύμπνοια, δηλαδή μια συνεννόηση και μια κοινή πορεία σε αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί ξέρετε ότι ακόμα σε πάρα πολλούς από τους Δήμους δεν υπάρχουν και δεν εννοώ τη δικιά μας περιοχή γιατί στη δικιά μας όλοι ασχολούνται σε ένα επίπεδο και το τελευταίο επίπεδο στο οποίο θα φτάσουμε και θα θριαμβολογούμε τότε θα τα πούμε καλύτερα είναι όταν θα έχουμε και ένα ελαφρού τύπου κοινοκομείο. Δηλαδή μια εγκατάσταση η οποία δεν θα έχει πολλές θέσεις γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε τον Σερών που μας καλύπτει και μας βοηθάει. Σύμφωνα με το Διευθυντή της ΔΑΟΚ Σερών, παρόμοια αιτήματα υπάρχουν και από άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Με τον ίδιο να δηλώνει βεβαιότητα πως στις Σέρες θα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που θα προχωρήσει περισσότερο από τις υπόλοιπες στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων. Υπάρχουν, ήδη υπάρχουν. Και υπάρχουν, σας είπα, μιλάμε για ελαφρού τύπου, δεν μιλάμε να ξοδευτούν πολλά χρήματα σε κτίρια κτλ. Τα οποία ναι, είναι απαραίτητα, εντάξει, αλλά όμως είπαμε ότι θα είναι μικρά και τα οποία θα δούμε πόσο θα μας δουλέψουν και αλλά έχουμε και τον Σερών, το οποίο έχει τη δυνατότητα έτσι όπως αφού το φτιάξαμε πριν από τόσα χρόνια, νομίζω ότι όλα θα περπατήσουν καλύτερα και θα είμαστε η Περιφερειακή Ενότητα η οποία έχει προχωρήσει περισσότερο από τους άλλους. Γι' αυτό σας το λέω.